Έχω πολλά να σας πω και κυρίως να σας δείξω ένα βιντεάκι. Είναι το βιντεάκι από το απόψινό αγώνισμα. Εγώ όταν το είδα πάνω λέω είναι οι σερβιτόροι με το που ανοίξει μαζική εστίαση. Αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι είναι απλό σερβιτόρο. Παρακαλώ να δούμε τα δύο ντουέτα, Chris Nico, Τριαντάφυλλο και τον Κόρον. Πάντως αυτό που είπε ο Βασίλης, τι σου θύμιζε το αγώνισμα, μου θύμιζε εμένα όταν δούλεψα για πρώτη φορά σερβιτόρα. Εμένα στο μαγαζί μας μου θύμιζε. Ωστόσο είναι δύσκολο γιατί συνδυάζει και αντοχή και επιδοξιότητα, αλλά και θέλει λίγο προσοχή στους αριθμούς και στη σειρά και είναι λίγο δύσκολο. Πολύ δύσκολο ήταν, παιδιά. Ότι, ναι, εντάξει, εμείς θα βλέπουμε τώρα από τον καναπέ μας όλα εύκολα. Μας φαίνεται και λέμε ο ένας δεν κάνει, ο άλλος κάνει και αγωνίσματα. Είναι ο δεύτερος αγώνας για ασυλία που θα δούμε απόψε στο Sky. Δεν θα είναι εύκολος, ειδικά για τους κόκκινους που είναι σε ένα πολύ στενό κλειό και θα πρέπει να πάνε, θα πρέπει να διεκδικήσουν την νίκη για να γίνει ασυλία και σωστό. Να δουν να φύγει η ζυγαριά, να φύγουν και από τις δύο ομάδες. Τώρα, ένας αμφίροπος αγώνας, έχω τόσα πολλά μπροστά μου, δεν θα ήθελα απόψε να δουλεύω στο Survivor. Γιατί αν είχα όλα αυτά μπροστά μου που βλέπω, δεν θα ξέρω τι να πρωτοβάλω σε αυτό το επεισόδιο. Γιατί λέει εδώ, θα εμφανιστούν έντονα προσωπικές υποθέσεις και στρατηγικές. Δηλαδή αυτά τα τι ωραία, το νέο μας σπιτάκι κτλ. Τελειώσω. Ξεχάστηκαν κιόλας. Φινίτο. Μέσα σε μία μέρα. Θα βγουν, είδατε, η διακόσμηση και τα δεντράκια. Και νομίζω σαλόνια. Ότι θα ξεχαστούν μπροστά στις προσωπικές επιθέσεις που θα γίνουν και που θα προκύψουν στις προσωπικές υποθέσεις. Τώρα, μια κίνηση λέει θα εξοργήσει την μπλε ομάδα, μια κίνηση της κόκκινης ομάδας και πάμε τώρα στα πολύ hot. Πού λέτε να στον πανηγυρισμό, μήπως. Κι εγώ αυτό σκέφτηκα, μήπως τελικά κερδίσει η κόκκινη ομάδα. Δεν πάει όμως στον πανηγυρισμό. Δεν πάει, πάει, κάτι θα κάνουνε, κάποια διαολιά θα κάνουνε, κάτι θα ανακαλύψουνε. Μα και αυτοί. Δεν ξέρω, έτσι υποθέτω, γιατί μου το είπε σοβαρά από το τηλέφωνο.